Μην πείτε τίποτα. Το ξέρω. Σας λείψανε. Κι εγώ χατήρια δεν χαλάω. Οπότε ξεκινάω. Χωρίς πολλά-πολλά. Γαμάτα τα ο ιδεός σου. Εντάξει, εδώ δεν μπορεί να είμαι πάρα πολύ κακός. Ένα γράμμα του ξέφυγε. Αλλά πολλές φορές ένα γράμμα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Έστω λοιπόν ότι έχουμε μαζί μας ένα ανθρωπάκι, το Μίτσο. Ναι, και είναι ο Μίτσος και λέει ότι πίνει κάτι. Άμα αλλάξει το πι, με ένα άλλο γράμμα. Ξαφνικά ο Μίτσος μπορεί να ξύνει κάτι. Και όπως καταλαβαίνετε, εμφανίζεται ένας καινούριος γαλαξίας μπροστά μας. Το τελεία, καλύτερο τελεία, παιχνίδι τελεία, είναι τελεία, το τελεία, Hello Nightboard. Hello Nightboard, 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 δεν μου λέει κάτι. Ένα Hello Neighbor βλέπω, αλλά και αυτό χάλια είναι, οπότε. Παντός, αν ήσουν γυναίκα τέκνο μου, θα σου πατουράκι δυνατό και τροφάντο. Το εκτιμώ βαθύτατα. Ο Χάτσικο Πολαρσί, το Πόλαρ λέει νύπφιτα είναι και τι επερομιέντε. Θέλω μετάφραση. Έγραψα αυτά που έλεγε το σχόλιο, αλλά η μετάφραση είναι ούτε πφτα που λέει, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Αντέρμα, μιλά πολύ γρήγορα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν καταλαβαίνει ούτε τα μισά από αυτά που λέω, αλλά το φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα και ότι μιλάω πολύ γρήγορα. Και κάπου εδώ μαθαίνουμε ότι πλέον το κανάλι έχει αποκτήσει μια φήμη παγκοσμίου επίπεδου. Sell out και το σαλόνι μου. Κατερίνα, με μπερδεύεις. Κατά λάθος βρέθηκα εδώ. Α, αυτό εξηγεί πολλά. Επειδή πουλάω σε loud και ντυτό χειροποίητο σε με, αν και είναι δώρο, δεν θα έπρεπε. Νομίζω η Κατερίνα θέλει να πουλήσει ένα δώρο που της κάνανε. Νιώθει κάποιες τύψεις, αλλά βρέθηκε στα sell out. Λοιπόν, Κατερίνα, αναστροφή και πάμε αλλού. Για αγγελίες. Αυτοί βλέπουν τα sell out, κατάλαβες. Στέλιο, τι κάνεις με δεζού σου, ρε μαλάκα. Κοίτα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεζού εγώ δεν έχω. Κάποιο είδος ζωολογικού και που γενικά επίσης όχι. Δημήτρη μου, μπερδεύεσαι πολύ και όταν αφήνετε σχόλια στο YouTube γενικά, τα δάχτυλά σας μην τα κάνετε έτσι. Κανονικά, ναι. Κανείς ωραία δίνδεα, έφυγαν τα μάτια μου, έγιναν ομελέτα. Αλλά μην λες βρύσεις. Εντάξει. Για βρύσεις εγώ, ποτέ ξανά, απλά να τις κλείνεις γιατί τσάμπα το νερό. Είσαι φουλ αντιπαθητικός τύπος και πού να με δεις με νεύρα. Μην ξανακάνεις αστείο με τον Ίζη, γιατί θα σε σκοτώσω. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να λάβω υπόψη μου αυτό που μου λες, να το κατανοήσω, να επεξεργαστώ και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά κάτι μου λέει ότι θα το διακινδυνεύσω. Τι κάνετε, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δείξε πούτσα. Κοίτα να δει σύμπτωση, είναι αστείο γιατί τώρα μόλις έκανα αστείο και τον Ίζη. Ούτε επίτηδες να το έκανα. Πάντως εδώ πέρα βλέπουμε το μικρό Γιαννάκι, ο οποίος τώρα αρχίζει σιγά σιγά και μεγαλώνει, αρχίζει και ανακαλύπτει τα θέματα της σεξουαλικότητας κτλ. Και έχει μια πορεία, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που βλέπει στο διαδίκτυο, πώς είναι η πούτσα, το θέλει να το δει, ρε παιδί μου. Crazy Steve GR, όποιος μου κάνει sub του κάνω. Αυτό το σχόλιο μέσα σε μία μέρα υπήρχε σε πολλά από τα βίντεό μου και επίσης σε ένα βίντεο υπήρχε ως απάντηση σε πολλά από τα σχόλια που κάνανε άλλα παιδιά. Δεν είναι ο πρώτος που το κάνει, ούτε ο μόνος, αλλά πήγαινε το παιδί σε σχόλια άλλων και έγραφε. Όποιος μου κάνει sub του κάνω. Όποιος μου κάνει sub του κάνω. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Δεν πάει έτσι. Δεν σε βοηθάει πουθενά αυτό. Πουθενά. Επίσης λέω, ας μπω στο κανάλι από περιέργεια. Και το μάτι μου πέφτει πάνω στο forget. Don't forget. Τι don't forget. Δηλαδή και να θέλω να προσπαθήσω, όχι. Τώρα forget, πάει. Γιατί δεν το έκανα σειρά. Ξέρω εγώ, ρε Φίλιππε. Μπορεί να μη σ' άρεσε. Βρες άλλο παιχνίδι, τόσο υπάρχουν. Λοιπόν, το επόμενο δεν από YouTube, αλλά ειλικρινά δεν άντεχα να μην το βάλω σε βίντεο. Παίξε Pater Granund. Pater Ευάγγελος, Pater Ελευθέριος, Pater Granund. Μήπως μπορείτε να μαντέψετε τι εννοεί. Για να σας βοηθήσω κιόλας, δεν είναι κάποιος Pater. Και η σωστή απάντηση είναι. Pater Granund. Είσαι σαν πρε... Α, περίμενε, όχι. Είναι μέιτα. Πες να είναι και πρεζονή. Η πρεζονή τι μπορεί να είναι. Πρεζονή εδώ πέρα δεν βλέπω. Μάλλον προσπάθεια για πρεζονή ήτανε. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε πιο σκληρά την επόμενη φορά. Γιατί τελεία κόμμα I έχει τελεία όνομα κακός χαμός τελεία αφού είσαι με έψιλον τελεία ή τα κεφαλαίο δέλτα I κόμμα κόμμα I. Αγαπητοί γονείς, τι κάνετε, πώς είστε, το τάμπλετ να το αφήσουμε στα παιδάκια, ναι. Αλλά πρώτα να μάθουν τα βασικά, ναι, ευχαριστώ. 18. Κακανένα βου, το μπάνγκεντου. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, λέγομαι Mr. Giorgio TV και like στα βίντεό μου και κάνε comment. Comment. Το να κάνω τον κομίτη θα ήταν μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Κομίτης! Αν δεν κάνεις έτσι comment, δεν ξέρω πώς κάνεις. Δεν ξέρω αν είσαι λίγο ή πολύ μαλάκας από ό,τι βλέπεις πολύ. Μούξεις! Άννα Μαρία μου, δεν θέλω νεύρα καταρχάς. Σου έκλεψε ο Δημητράκης το κολατσιό στο διάλειμμα, ε? Αυτό συμβαίνει. Για την πληρώσω εγώ, για τον Δημητράκη. Μπράβο, Άννα Μαρία, σε εκτίμηση με έχεις. Είσαι μαλάκας και φλωρούμπας και μπαρούφας. Είναι η διαβάθμιση. Το μαλάκας πλέον εντάξει, είναι πολύ γενικό, συνηθισμένο, το ακούς παντού. Παθαίνεις ανοσία. Το φλωρούμπας όμως τώρα σου ρίχνει λίγο το ηθικό. Λες εντάξει, το μαλάκας το προσπερνάω κάπως, αλλά το φλώρος. Το φλώρος. Αλλά το μυστικό είναι να μην σταματάς εκεί. Και δεν σταματάει εκεί. Χτυπάει αλίπητα. Και μπαρούφας. Πόσα χρόνια ειλικρινά έχω να ακούσω τον μπαρούφα σαν έκφραση ή το λες μπαρούφες.
Όχι, δεν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου, να πας να πνιγείς. Καταρχάς, αυτό που κάνεις, Γιώργο, είναι πολύ επιθετικό. Πού ξέρεις εσύ, Γιώργο, αν το διαβάσει αυτό κάποιος και στενοχωρηθεί και πάει να το κάνει όντως. Όχι, δεν θα πάω να το κάνω, μη χαίρεσαι. Αλλά πώς μιλάς έτσι. Ξέρεις τι, Γιώργο. Μπαρούφας είσαι. Ναι, το είπα. Μπαρούφας. Ακούγονται φωνές από πίσω. Ξέρεις τι. Έχεις απόλυτο δίκιο, μπορεί να είναι γονείς μου, αλλά την επόμενη φορά θα κοιτάξω να τους φημώσω καλύτερα. Το υπόσχομαι. Ήφτη την μαλάκε. Εγώ τώρα εδώ πέρα πρέπει να λύσω κάποιο γρίφο. Το τιν, εντάξει, είναι γνωστό, το αφήνουμε απ' έξω. Με το μαλάκι καταλαβαίνουμε όλοι πάνω κάτω τι συμβαίνει. Ήφτιφ, σαν ξόρκινε. Ήφτιφ. Αβάντα γκεντάβρα, ήφτιφ. Τώρα βέβαια, μέχρι και το όνομα είναι γόηργος, οπότε ίσως προχωράς σε ένα μυστήριο το οποίο καλό θα ήταν να μην λυθεί. Χαλιά, όχι εδώ. Μοιραράκι. Χάρισε μου κάτι. Αχ, αχ, Στέλιο, μην το πει. Όχι, Στέλιο, μην το πει. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Κώστα μου, ξέρει τι. Σου χαρίζω αυτό εδώ πέρα. Ή βασικά, όχι ακριβώς αυτό, κάτι που είναι σε σχήμα αυτού εδώ πέρα. Ρε τελεία ατελιέ. Με είπα τελειέ ρε μαλάκα, με είπα τελειέ. Ούτε τελεία, ένα τελεία, intro με ήττα τελεία μαλάκα. Εγώ λέω να παραμείνουμε στο γεγονός ότι με είπα τελειέ. Αλλά έχει και συνέχεια. Αντίγραφης τελεία του J Copyright. Τώρα ναι. Τώρα όλα βγάζουν νόημα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τελευταίο, αλλά ταυτόχρονα και πιο θλιβερό σχόλιο από όλα. Βρίσε όσο θέλεις. Εγώ ακούω τα λόγια του του J, τα έχω μάθει όλα πια. Άμα θέλεις, μπες στο κανάλι του, θα δεις πόσο βρίζει. Εγώ, όταν το διάβασα, λυπήθηκα. Γιατί πλέον ο Μάριος και ο κάθε Μάριος θα βγαίνει έξω και θα λέει: εντάξει, παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε ελεύθερα. Τα έχω μάθει εγώ τον Τζέι να είναι καλό άνθρωπος. Το έχω τερματίσει εγώ, τα ξέρω. Να το ακούσω αυτό από ένα μικρό παιδί. Βρίσκει όσο θέλει, τα έχω μάθει όλα πια. Ωραία. Οπότε την επόμενη φορά, γονείς ή οποιοδήποτε άλλο αφήσει ένα παιδάκι με ένα τάμπλετ στο χέρι, χωρίς να του έχει μάθει κάτι παραπάνω, απλά με τη λογική ότι εντάξει, ας τον χαζέψει μωρέ, τι μπορεί να πάει λάθος. Έλαντε. Τι μπορεί να πάει λάθος. Τίποτα κακό, τίποτα. Μπορεί απλά μέχρι να του πάρει το τάμπλετ πίσω να τα έχει μάθει όλα πια.